Γεια σας lads, Κώστας εδώ και καλώς ήρθατε στο νέο μας βίντεο, το οποίο είναι λίγο αναπάντεχο, διότι δεν είχα σχεδιάσει να το γυρίσω, όμως βρήκα λίγο χρόνο και γιατί όχι. Πριν 2 μέρες λοιπόν, στέψαμε βασιλιά τον Kingston KC 2500, ο οποίος με τις εκπληκτικές επιδόσεις του κατάφερε να σταματήσει την τυραννία της Samsung και να υπερνικήσει το Final Boss, τον Samsung 970 EVO Plus 500GB. Και από ό,τι φαίνεται, ο KC2500 είναι ένας τρομερά άθλιος βασιλιάς, ο οποίος μέσα στις 2 μέρες βασιλείας του κατάφερε να ρημάξει όλη τη χώρα και έτσι πλέον ο λαός του τον μισεί. Όπως γνωρίζουμε λοιπόν, μερικοί από τα γραπτά του John Milton και οι υπόλοιποι από το Curse My Name των Blind Guardian, The tenure of kings and their magisters, by good men it must be deposed. Και από όλους τους επαναστατημένους πατριώτες που έχουν αναλάβει να εκτελέσουν αυτόν τον άθλο, ξεχωρίζει ένας, ο Patriot VPN 100 1TB. Με τιμή τα 160 ευρώ περίπου στην ελληνική αγορά, 3450 MB ανά second sequential read και 3000 MB ανά second sequential write, 1 GB LPDDR4 για μνήμη cache και Fission E12 controller, μπορώ να πω πως αυτός ο NVMe έχει όλον τον εξοπλισμό που θα χρειαστεί. Το μόνο που δεν φαίνεται να έχει όμως είναι χρόνια εγγύησης, μιας και η Patriot δίνει μόνο 3 χρόνια στα προϊόντα της, σε αντίθεση με την Kingston που στον KC2500 προσφέρει 2 χρόνια παραπάνω. Αλλά okay, αρκετά με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, πάμε να του ρίξουμε μια κοντινότερη ματιά. Και να, ο NVMe μας 1TB όπως λέει. Στο πίσω μέρος έχει μερικές πληροφορίες, όπως ότι είναι Gen 3x4, το read του, το write του και σε τι χωρητικότητα υπάρχει, 3450 και 3000 το write, και λέει μάλιστα ότι οι ταχύτητες που βλέπουμε είναι βασισμένες στο μοντέλο του 1TB, οπότε λογικά πρέπει να πάρουμε ακριβώς τα ίδια. Okay, δεν περίμενα τόσο μεγάλο το heatsink. Βλέπουμε ότι είναι αρκετά ψηλό, η αλήθεια είναι. Και είναι και λίγο βαρύ. Η ψύκτρα μπορώ να πω ότι θα κάνει αρκετά καλή δουλειά. Και αν δούμε και στο πίσω μέρος, δεν έχει κάποια πληροφορία πάνω στην ταμπέλα. Όμως μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι είναι flat. Δηλαδή τα πάντα όλα που υπάρχουν στο PCB είναι στην πάνω πλευρά και καλύπτονται από την ψύκτρα, γιατί δεν θα έχεις κάποιο μέρος το οποίο δεν θα ψύχεται. Ήρθε η ώρα όμως να δούμε τις επιδόσεις που μπορεί να μας προσφέρει. Ξεκινώντας όπως συνήθως με το Sequential Q32 T1 Test του Crystal Disk Mark, βλέπουμε πως για μία ακόμη φορά έχουμε έναν δίσκο που μας δίνει ακριβώς ό,τι υπόσχεται. 3480 MB ανά second σε read και περίπου 3000 MB ανά second σε write, νούμερα τα οποία τον κατατάσσουν λίγο πιο πίσω από τον 970 EVO Plus των 500GB που κρατά την πρωτιά στο συγκεκριμένο τεστ. Αρκετά καλά αποτελέσματα θα έλεγα, όμως πάμε να δούμε και τι κάνει στα ζόρια. Και η απάντηση στο 4K Q8T8 τεστ είναι να ανοίγει νέους ορίζοντες. Κυριολεκτικά, στο read προσφέρει μία όχι και άσχημη 5% βελτίωση σε σχέση με τον KC2500, όμως το write, στο write είναι κάτι παραπάνω από 2 φορές καλύτερος. Αν συγκρίνουμε βέβαια με τον MP510 ή τον EVO Plus, εκεί είναι κάτι παραπάνω από 3 φορές καλύτερος. Οπότε, ευχαριστώ Patriot, μόλις κατέστρεψες το resolution αυτού του γραφήματος μια για πάντα. Συνεχίζοντας το 4K Q32 T1 test, ο VPN 100 παίρνει για άλλη μια φορά την πρωτιά, όμως τα πράγματα είναι πιο normal. Ο Πατριώτης καταφέρνει να ξεπεράσει τον KC2500 σε read για 10,3%, ενώ σε write για ένα εκπληκτικό 27,2%. Σε σχέση με τους υπόλοιπους NVMe τώρα, ο VPN 100 είναι περίπου 2 φορές καλύτερο σε read και σε write, όμως ο πραγματικός ανταγωνισμός δεν είναι με αυτούς. Περνώντας το τελευταίο τεστ του προγράμματος, το 4K Q1 T1, έχουμε επικράτηση του KC2500 σε read με 8% διαφορά υπέρ του, όμως στο write ο VPN 100 παίρνει για μια ακόμη φορά την πρωτιά με μια διαφορά 11,2% σε σχέση με τον KC2500.
αλλάζοντας πρόγραμμα. Περνάμε στο ATO Disk Benchmark, όπου βλέπουμε μια λίγο διαφορετική εικόνα από αυτήν που είδαμε στο Crystal Disk Mark. Σε read με QDepth 4, ο VP100 ακολουθεί ακριβώς την γραμμή που έχει χαράξει ο MP510, το οποίο όμως σημαίνει πως αποδίδει αισθητά χειρότερα από τον KC2500 στην περιοχή των 32 με 128 KB. Σε write από την άλλη, ο VP100 δείχνει για άλλη μια φορά τα δόντια του και έστω και αν στην αρχή δίνει κάπως χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τους υπόλοιπους NVMe, από τα 32 KB και πάνω τους νικά κατά κράτος. Μεταβάλλοντας το QDepth από 4 σε 1, στο read βλέπουμε για μια ακόμη φορά τον VP100 να ακολουθεί πιστά τον MP510, ακόμα και στο σημείο των 512 KB, όπου ο MP510 ρίχνει αισθητά τις επιδόσεις του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο KC2500 της Kingston να παίρνει ένα αισθητό προβάδισμα το οποίο διατηρεί σε μικρότερο βαθμό μεν, μέχρι το τέλος του τεστ. Στο write τώρα, στα μικρά I/O sizes, βλέπουμε τον KC2500 να παίρνει ένα ελαφρύ προβάδισμα, όμως όσο προχωράμε προς τα δεξιά, ο VP100 αρχίζει και αποδίδει τρομερά καλύτερα, με αποτέλεσμα να ξεπερνάει για ένα μεγάλο ποσοστό τις επιδόσεις του 2500, αλλά και του MP510. Πριν τελειώσουμε όμως, ας μην ξεχνάμε πως ο συγκεκριμένος NVMe έχει και μια ψύκτρα πάνω του, οπότε πρέπει να ρίξουμε μια ματιά και στις θερμοκρασίες. Όπως βλέπουμε στο γράφημα, είχε μεν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες από όλους τους υπόλοιπους NVMe, αλλά οι υπόλοιποι NVMe δεν έχουν heatsink. Αυτό δείχνει πως η ψύκτρα με την οποία έρχεται είναι απαραίτητη για να αποφύγουμε το throttling, οπότε μπορεί μεν να αφαιρεί τη δυνατότητα του NVMe να μπει σε κάποιο laptop, όμως δεν υπάρχει μόνο για αισθητικούς λόγους και έχει λειτουργικό σκοπό. Με λίγα λόγια, ο Patriot VP100 δεν είναι τόσο επαναστατικός όσο φαίνεται στην αρχή. Το write performance πραγματικά είναι εκπληκτικό, δεν έχω δει κάτι καλύτερο σε Gen 3 NVMe και ίσως να είναι ο καλύτερος δίσκος με το καλύτερο write performance εκεί έξω. Το read από την άλλη, μέτριο δεν είναι σε καμία περίπτωση, είναι αρκετά καλό, όμως δεν είναι το καλύτερο. Παράλληλα, είναι και το θέμα της εγγύησης, μιας και προσφέρει μόνο 3 χρόνια αυτός ο δίσκος, ενώ όλοι οι άλλοι NVMe αυτού του segment που τον ανταγωνίζονται έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια εγγύηση. Και επειδή ξέρω ότι η Patriot θα το δει αυτό το βίντεο, γιατί προφανώς θα τους το στείλω με email επειδή είναι sponsored, λέω σε εσάς απευθείας στην Patriot ότι 2 χρόνια παραπάνω να του δίνατε και θα ήταν μια πολύ πιο ελκυστική επιλογή σε αυτό το market segment. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει πως ο VP100 είναι ένα κακό προϊόν, άμα ήταν κακός δεν θα τον χρησιμοποιούσα και για main δίσκο μου μάλιστα, όμως σε σχέση με τους ανταγωνιστές του έχει μερικά σημεία στα οποία χάνει. Και εδώ λοιπόν κλείνουμε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να το βρήκατε βοηθητικό, αν σας άρεσε μάλιστα πηγαίνετε από κάτω, αφήστε μας ένα like, πατήστε αυτό το subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα τελευταία μας βίντεο και μην ξεχνάτε πως με ένα share μας βοηθάτε τρομερά στο να μεγαλώνουμε σαν κανάλι και να παίρνουμε περισσότερα προϊόντα για review. Πέραν αυτού τώρα, κάτω στο description θα βρείτε τα social media μας, το site μας, αλλά και το site του συνεργάτη μας, dorian.net. Εμείς τώρα ελπίζω να τα ξαναπούμε την Κυριακή, αλλιώς άμα τύχει τίποτα απρόπτο, θα τα πούμε από την Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας.